Πώς θα είμαι σίγουρος ότι μοιράζομαι φωτογραφίες ή βίντεο με ασφάλεια? Πολλές φορές κοινοποιούμε φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο χωρίς να το πολυσκεπτόμαστε ή χωρίς να σκεφτόμαστε τι προσωπικά δεδομένα μας αποκαλύπτουμε. Θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας πως ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μπορεί να μείνει εκεί για πάντα. Ακόμα κι αν εμείς το σβήσουμε, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να το έχει αποθηκεύσει. Κάθε φορά λοιπόν που ανεβάζουμε μία φωτογραφία, καλό είναι να σκεπτόμαστε. Με ποιον τη μοιράζομαι? Ποιος άλλος μπορεί να τη δει? Εκείνοι που θα τη δουν, τι θα μάθουν για μένα? Εκείνοι που θα τη δουν, τι θα μάθουν για τους υπόλοιπους που απεικονίζονται στη φωτογραφία? Έχω πάρει την έγκριση να δημοσιοποιήσω μία φωτογραφία όπου απεικονίζονται άλλοι? Έτσι θέλω να με βλέπουν οι άλλοι? Θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτό το περιεχόμενο για να με βλάψει? Θα αναστατωνόμουν αν κάποιος κοινοποιούσε αυτό το περιεχόμενο σε άλλους? Αν έβλεπα αυτή τη φωτογραφία σε 10 χρόνια από σήμερα, θα ήμουν περήφανος για αυτήν? Και αν κάποιος έχει κοινοποιήσει μία φωτογραφία ή βίντεο στην οποία απεικονίζομαι και εγώ, αλλά δεν έχω δώσει την έγκρισή μου? Καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουμε λάβει την έγκρισή τους. Αν είναι φίλος αυτός που κοινοποίησε τη φωτογραφία, μία λύση θα ήταν να επικοινωνήσουμε μαζί του και να του ζητήσουμε ευγενικά να την κατεβάσει. Αν μας έχουν προσθέσει με ετικέτα σε μία φωτογραφία που δεν μας αρέσει, πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης ή κοινοποίησης φωτογραφιών επιτρέπουν να αφαιρέσουμε το όνομά μας από τις φωτογραφίες τις οποίες έχουμε προσθεθεί με ετικέτα. Σε κάποια κοινωνικά δίκτυα μπορούμε επίσης να επιλέξουμε από τις ρυθμίσεις απορρίτου να εξετάζουμε τις δημοσιεύσεις τις οποίες έχουμε προσθεθεί με ετικέτα πριν δημοσιευθούν στο χρονολόγιό μας. Επίσης, μπορούμε πάντα να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που διαθέτουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αναφέρουμε περιεχόμενο και να ζητήσουμε να κατέβει.